Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση, δεν αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο παγώματος των αποπληρωμών. Πιστεύω ότι αν ζητήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιθανώς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και να μην ήμασταν στην Ευρωζώνη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας πει έτσι είσαστε, τότε θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της δικιάς σας οικονομίας, θα βάλουμε αυτούς τους όρους και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι, θα έλεγα και σκληροί, αδίκως σκληροί, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα της χώρας μας. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά, να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους. Γίνονται που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση.